Γιώργο μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα, Ελένη. Έχουμε δίπλα μας τον Γιώργο. Είναι εμφανώς ανανεωμένος, αναζωογονημένος. Θα μας πει για την πρώτη συνάντηση που είχε με τον Μάρκο Σεφερλή μετά και το τέλος της δικαστικής σου διαμάχης. Αλλά θα μας εκμυστηρευτεί και την τριπλή συνεργασία που θα έχουν στο προσαχές μέλλον. Τριπλή! Άντε με το καλό. Ναι. Τριπλή συνεργασία. Μπράβο. Ξεκινάμε δουλειά και ξεκινάμε δουλειά με τα όλα της που λέμε. Τι να πω, να σταθώ στο Μάρκο ναι. Για ένα λεπτό. Ένιωσα καταπληκτικά και θέλω να σταθώ σε αυτό λίγο, στο μεγαλείο του Μάρκου, που απέδειξε ότι ένας άνθρωπος που είναι star δεν είναι σκληρός, άκαμπτος, όπως πολλοί θα περίμεναν να είναι αδιάλακτος και όλα αυτά, αλλά είδαμε το τελείως αντίθετο, ότι μπορεί να λυπηθεί, μπορεί να συγχωρέσει, να νιώσει ανθρώπινα, και έριξε αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο σε μένα, ναι. Και βεβαίως αυτό έχω... Τι να σας πω, αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ όμορφα από την πρώτη στιγμή, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και έχω Γιώργο, πολύ όρεξη για να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Με το καλό. Ορίστε. Αυτά θα μας τα πεις. Η συνάντησή σας έγινε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, στην εκπομπή της Face Κορτά. Θέλω να δούμε ένα απόσπασμα. Τι είπατε και στο τηλεοπτικό φακό που ήταν εκεί. Δελφινάριο είναι για σένα. Παμ. Μία παράσταση που έρχεται, την περιμένουμε, και στο πλευρό σας θα είναι και ένας παλιός γνώριμος, ο κύριος Λαμπάτος. Βέβαια. Και είναι στο πλευρό μου το αριστερό. Το βλέπετε, είναι δίπλα μου. Παλιός γνώριμος, παλιός φίλος, παλιός συνεργάτης, που τώρα είναι... και είναι συνεργάτης. Παλιός καινούργιος. Ναι. Εντάξει, οι φιλίες δεν αλλοιώνονται στον χρόνο. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Από εκεί και πέρα τα φέρνει έτσι η ζωή, ώστε να ξανασυναντιέσαι με κάποιον άνθρωπο που έχεις περάσει καλά, έχεις μοιραστεί το ίδιο σανίδι. Βλέπω έναν άνθρωπο με πολύ όρεξη, ίσως του έχει λείψει και τόσα χρόνια το θέατρο. Mm-hmm. Λίγο η αποχή αυτή, λίγο είχε πάει πίσω συναισθηματικά, γενικά και επαγγελματικά. Νομίζω εδώ του δίνεται το περιθώριο να ανακτήσει όλο αυτό το χαμένο αυτό. και με την αγάπη και των συνεργατών όλοι τον αγκαλιάσαμε, γιατί τον αγαπάμε. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν. Πραγματικά, έτσι και με τον Γιώργο. Αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή με τον Μάρκο. Ήταν μια κακή στιγμή, κατάλαβε το λάθος του. Από εκεί και πέρα, ναι. Εδώ βλέπω έναν άλλο Γιώργο, ενώ γεμάτο όρεξη για δουλειά. Θέλω να μου πείτε, κύριε Λαμπάτε, πώς νιώσατε όταν σας πήρε ο κύριος Σεφερλής τηλέφωνο και σας είπε: θέλω να δουλέψουμε μαζί ξανά. Εντάξει, ήταν μια στιγμή που δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό μου. Το είχα ξεχάσει το πράγμα. Έμεινα άναυδος όταν μου είπε ο Μάρκος αυτό το πράγμα. Κύριε Σεφερλή, τι ήταν αυτό που σας έκανε να αφήσετε στο παρελθόν ό,τι είχε υπάρξει μεταξύ σας και να του προτείνετε να δουλέψετε μαζί? Καταρχήν, είμαι ένας άνθρωπος που δεν κρατάω κακίες. Δεν έχω μίσος μέσα μου για κανέναν. Δεν θα δεις να πω ποτέ για κανέναν τίποτα κακό. Δεν είχα να χωρίσω κάτι με τον Γιώργο. Ο Γιώργος βγήκε σε μια στιγμή αδυναμίας, εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, που ήθελε να δείξει ότι υπάρχω κι εγώ σε αυτό το χώρο, κάνοντας αυτήν την επιλογή. Κατάλαβε ότι είναι λάθος κίνηση, το να σταθεί εναντίον μου, και από εκεί και πέρα για μένα τελειώσαν όλοι. Όταν κάποιος καταλαβαίνει το λάθος του και μετανιώνει, δεν υπάρχει λόγος εγώ να συνεχίσω να έχω κάτι μαζί του. Γιατί δεν είχα ποτέ μαζί του, ακόμα και όταν έγιναν οι δίκες, οι αγωγές, τις κέρδισα. Ούτε τον κυνήγησα, ούτε του κατέσχισα κάποια από αυτά τα πράγματα που είχε, που θα μπορούσα με την απόφαση του δικαστηρίου, με τις δύο αποφάσεις του δικαστηρίου. Δεν κινήθηκα εναντίον του, σε προσωπικό επίπεδο εννοώ, να τον καταστρέψω. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Εγώ ήθελα να δικαιωθώ και να αποκατασταθεί η τιμή και η υπόληψή μου. Από τη στιγμή που έγινε από τον ίδιο, πέρα από τις αποφάσεις του δικαστηρίου, και ζήτησε συγγνώμη, το μόνο που θα μπορούσα να κάνω για έναν άνθρωπο, έναν συνάνθρωπο, έναν συνάδελφο, έναν συνεργάτη παλιό, είναι να τον συγχωρήσω και να του προτείνω και δουλειά. Η πρώτη συνάντηση όταν βρεθήκατε, θέλω να μου πείτε πώς ήταν. Ήταν πολύ συγκινητικό, έγινε μια παύση, δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω, να τον πλησιάσω. Όμως εκείνος σηκώθηκε και με αγκαλιάσε ο ίδιος. Γιώργο, το ξαναβλέπεις και το ξανακούς και συγκινείσαι. Και μπορώ να καταλάβω το συνέστημα, ναι, γιατί πραγματικά τα λόγια του Μάρκου είναι λόγια από καρδιάς και είναι λόγια
τα οποία ταιριάξαν και με τις πράξεις του. Δηλαδή, οι πράξεις του ήταν ακριβώς όπως τις λέει. Δεν αισθάνθηκες εσύ ποτέ ότι ήθελε να σε κυνηγήσει, να σε τιμωρήσει για αυτό που είπες? Όχι, πραγματικά καμία στιγμή δεν αισθάνθηκα έτσι. Και μου κάνει εντύπωση. Δεν αισθανόμουν καθόλου ότι υπάρχει κάτι εναντίον μου κάποιωμένος. Απλά εγώ, η κατάστασή μου είχε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που αισθανόμουν εχθρικά με τους γύρω μου. Αλλά εδώ πέρα κοίταζα τις φωτογραφίες μας που έχουμε μαζί και έχω μέσα στο σπίτι και δεν αισθανόμουν ότι υπάρχει κάποιο μίσος, κάποιο μένος, τέλος πάντων. Απλά ήταν η δικαστική τέτοιο διαμάχη στη μέση. Και όλο αυτό. Με την οποία και ο Μάρκος ήθελε να αποκατασταθούν ορισμένα πράγματα τα οποία υπόθηκαν και τον αφορούσαν σε πρώτο χρόνο και αφορούσαν και τον επαγγελματισμό του, έτσι. Δηλαδή. Βέβαια, σαν επαγγελματία είχε θυμηθεί. Με το είπε και ο ίδιος. Ότι με τον άνθρωπο που κάνει δεν έχω πρόβλημα. Ήθελα να αποκαταστήσω την τιμή μου επαγγελματικά και το όνομά μου. Λίγα είχε πει. Εννοείται. Βεβαίως. Θα είσαι και στο ορκιστείτε, παρακαλώ. Και επειδή είχα πει πολλά πράγματα. Ορίστε. Θα είσαι και στο ορκιστείτε, παρακαλώ. Είχα πει πολλά πράγματα. Είχες πει πολλά πράγματα τα οποία του ζήτησες πίσω. Ρωτάει ο Νίκος αν θα είσαι στο ορκιστείτε, παρακαλώ. Είχα πει παρακαλώ πολλά πράγματα. Ναι. Είχα πει πολλά πράγματα που με είχαν φέρει σε μια πολύ δύσκολη θέση και ένας άλλος άνθρωπος θα μπορούσε να το χειριστεί πολύ διαφορετικά το θέμα και να έχω πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που είχα. Γι' αυτό και η κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί τώρα με τη στάση του Μάρκου που φαίνεται πραγματικά πως είναι ένα όνειρο. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ότι είναι αλήθεια ότι έχω απεμπλακεί από όλη αυτή την ιστορία με αυτόν τον τρόπο και ότι έδειξε τέτοιο χαρακτήρα που είναι απίστευτο, είναι πραγματικά απίστευτο και το εκτιμώ και το σέβομαι και έχω πολύ μεγάλη αγάπη και αισθάνομαι πολύ μεγάλη αισθάνομαι ότι είμαι πολύ κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο συναισθηματικά. Γιατί και είναι και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα συγχώρεσης. Άλλη μια φορά αισθάνομαι ότι θέλω να ζητήσω άλλη μια φορά συγγνώμη και όσες φορές μπορώ, γιατί πραγματικά με αναγκάζει αυτή η συμπεριφορά να έχω εκτεθεί πάρα πολύ σοβαρά με αυτά τα λόγια που έχω πει. Γιώργο. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Όλα καλά. Καλά. Ρωτήσανε τον Γιάννη Καπετάνιο για αυτή τη συμφιλίωση και εκείνος αντέδρασε λίγο περίεργα. Δεν θέλησε να σχολιάσει την επανένωσή σας, τη συμφιλίωσή σας. Να το δούμε λίγο και μετά να μας πεις γιατί πιστεύεις ότι μπορεί να έχει αντιδράσει έτσι. Μάλιστα. Το Happy Day. Χθες είδαμε και μία ανάρτηση, μία φωτογραφία του κυρίου Σεφερλή με τον κύριο Λαμπάτο που βγάλανε μία φωτογραφία. Δεν θα απαντήσω. Δεν θα απαντήσω. Είναι πολύ καλό αυτό το γεγονός ότι ενώ υπήρχε η δικασία. Όχι, δεν θέλω. Δεν απαντάσω. Πιστεύεις ότι για κάποιο λόγο κάτι σκέφτεται ο Γιάννης, κάτι που δεν τον αφήνει να πάρει θέση, γιατί αντέδρασε έτσι? Όχι, συγγνώμη, πριν απαντήσει σε άλλη κάμερα που του κάναν την ίδια ερώτηση, είπε: δεν θέλω να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Και εγώ θέλω να καταλάβω αν εννοούσε τον κύριο Λαμπάτο ή τον κύριο Σεφερλή. Παιδιά, εγώ μίλησα μαζί του στο Just. Off camera. Είναι ένας αξιόλογος ηθοποιός και πολύ έτσι ωραίος τύπος. Αυτό που μου είπε, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, είναι ότι κάποιες φορές ο Γιώργος, τότε που ήσασταν στις παραστάσεις, όταν πήγαινες. Εντάξει, είχε θέμα δηλαδή. Σίγουρα εννοούσε τον κύριο Λαμπάτο. Ναι, όχι, για το Σεφερλή έχει άλλες σχέσεις. Ναι, γιατί δεν θα δουλέψουμε τώρα μαζί γι' αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Όχι, αλλά θυμάται λίγο παλαιότερα. Να μας απαντήσει και ο Γιώργος. Κάποια προβληματάκια τα είχες. Αυτό θυμάται, γι' αυτό και αντιδράει έτσι. Είχατε καλές σχέσεις με τον Καπετάνιο εσείς? Ναι, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Πού δουλεύατε, Γιώργο, μαζί? Είχαμε έρθει στριβή, ας πούμε, κάποια φορά. Είχαμε δουλέψει στο θέατρο. Είχαμε δουλέψει στο ατέριο στο ζευγάρι του Ονίλ με τον Πέτρο το Φιλιππίδη. Και ο Θεασάρχης ο Πέτρος ο Φιλιππίδης, που ήταν από τις πρώτες θεασαρχικές δουλειές. Και μετά, κατόπιν, στη Μαύρη Κομμωδία, πάλι με τον Πέτρο. Αλλά είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Είχε δημιουργηθεί κάτι μεταξύ σας, επί σκηνής, είχε δημιουργηθεί κάτι? Όχι, απολύτως κάτι δεν είχε δημιουργηθεί. Κάποια λόγια είχαμε πει κατόπιν. Κατόπιν, δηλαδή τώρα πρόσφατα με αυτά που είχα πει με τον Μάρκο. Σε πήρε τηλέφωνο και σου είπε γιατί είπες αυτά για τον Μάρκο?
Όχι, όχι, δεν με πήρε κανένα τηλέφωνο. Οπωσδήποτε είχαν μια σχέση κοντινή και βεβαίως ίσως τον πειράξανε κάποια πράγματα που είπα για τον Μάρκο. Θεωρείς, ο Μάρκος δεν σου είχε ξεπέρασε όλη αυτή την κατάσταση. Θεωρείς εσύ ή σου είχε μεταφερθεί κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή σου είπε κάποιος άνθρωπος ότι ήμουνα με τον Γιάννη και ο Γιάννης είπε, γιατί το είπε αυτό ο Γιώργος, ρε παιδί μου, για τον Μάρκο. Όχι. Όχι, 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 δεν μου είχαν πει κάτι τέτοιο, αλλά είχα καταλάβει ότι μιας και είναι συνεργάτες, τόσα χρόνια συνεργάτες, ότι δεν τον είχε πειράξει αυτά τα κάποια πράγματα τα οποία είχα πει για τον Μάρκο και είναι λογικό αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα μου σε συγχώρεσε όμως αλλά ο Μάρκος, δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο. Όχι, απλά είπε κάτι πριν ο Νίκος ότι ο Γιάννης Καπετάνιος φέτος δεν θα συνεργαστεί με τον Μάρκο Σεφερλή. Μήπως λοιπόν σου λέει, κάτσε ρε φίλε, εδώ πέρα έχει γίνει αυτό που έχει γίνει. Παίρνεις το λαμπάτο και αφήνεις σε μένα απ' έξω. Μήπως υπάρχει, λέω τώρα εγώ, ένα σενάριο. Όχι, δεν είναι αυτό. Μήπως δεν είναι αυτό. Δεν έχει ο άνθρωπος της επιλογή του κύριου Καπετάνιου. Επιλογή του. Α, οκ, άλλο αυτό. Όχι, επιλογή του σίγουρα. Τότε άλλο αυτό. Καμία σχέση. Λοιπόν, Γιώργο, πες μας τι ετοιμάζετε τώρα με τον Μάρκο. Έχουμε ένα, ορκιστείτε παρακαλώ. Πάντως, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ήθελα να πω και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία ότι ερχόμαστε τώρα στην κατάσταση να δουλέψουμε πάρα πολύ, να δουλέψουμε σε τρεις μεγάλες παραγωγές. Την πρώτη που θα είναι ο Πλούτος του Αριστοφάνη, που έχουμε σκοπό να πάμε σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά, ώστε να φέρουμε, όπως ο Μάρκος έχει πει, να φέρουμε τον Αριστοφάνη, τον Πλούτο του Αριστοφάνη, που είναι ένα από τα καλύτερα έργα του Αριστοφάνη στην οικογένεια και χωρίς όμως τις κάποιες βομολογίες, τις οποίες, κάποιες λέξεις τις οποίες δεν τις χρειάζεται ο Αριστοφάνης, απλά τότε τις έχει γράψει, ας πούμε, για να καυτηριάσει την εξουσία και τα κακώς κείμενα που συνέβαιναν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, και ο Μάρκος έχει σκοπό, λοιπόν, με αυτό το έργο να πλησιάσουμε όλη την ελληνική οικογένεια και να δείξουμε ότι μπορεί όλη η οικογένεια και τα παιδιά και οι μεγάλοι να παρακολουθήσουν τον Αριστοφάνη. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινώντας με ένα τέτοιο έργο, η ευθύνη μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και από εκεί και πέρα έχουμε τις υπόλοιπες παραγωγές όπου ανακοίνωσε εκείνος και θα είναι και στο Δελφινάριο. Το 20, που θα είναι για τα 20 χρόνια του Δελφιναρίου, που και εκεί πέρα, όπως μου είπε ο Μάρκος, θα με πάρει και εμένα. Και στο χειμώνα, στο Περοκέ, είναι τριπλή η χαρά μου, μεγάλη η χαρά μου. Γιώργο, ο Μάρκος, ορκιστείτε παρακαλώ στον Σκάι, θα το κάνει. Ορίστε το... αυτό δεν το ξέρω καθόλου, δεν το ξέρω καθόλου. Okay. Απλά θα ήθελα να πω ότι είμαι και χαρούμενος γιατί θα είμαι και με την Έλενα τη Τζαβαλιά για να πω και για την Έλενα. Το όμορφο. Γιατί με την Έλενα ήμασταν, ναι, ήμασταν συνεργάτες πριν ακόμα συνεργαστώ με τον Μάρκο. Περίμενε, θα τη βάλει πάλι να παίξει. Θα τη βάλει πάλι την Έλενα να παίξει. Μπορεί, γιατί χωρίς την Έλενα. Όχι, μου έλεγε η Έλενα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ αυτό το καλοκαίρι πρέπει να κάνω διακοπές. Και κάθε φορά τη κάνει το ίδιο. Δεν ξέρω. Εύχομαι να παίξει, τουλάχιστον το χειμώνα θα παίξει από ό,τι ξέρω το έργο. Το χειμώνα, ναι. Τώρα για το χειμώνα, καλοκαίρι, ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Γιώργο, καλή επιτυχία. Εύχομαι να σας συναντήσουμε και το καλοκαίρι στην περιοδία σας σε κάποιο από τους όμορφους τόπους της Ελλάδας και τους όμορφους σταθμούς. Πριν το καλοκαίρι, νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και θα έρθω και στο στούντιο. Και θα έρθω και στο στούντιο. Όλο έτσι λες. Με λες, δεν έρχεσαι. Γιατί όλο εσείς έρχεστε εδώ. Να έρθεις και εσύ. Εντάξει, θα έρθω και εκεί. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμπαράσταση και για τη... Σ' αγαπάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στη χαρά που είναι εκεί. Είστε καλά, σας αγαπώ πολύ. Και εμείς το ίδιο.